Για το τι εξελίξεις έχουμε που αφορούν στην συναυλία της 11 του Οκτώβρη, στη μνήμη των 57 ψυχών που έφυγαν στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, στο τραγικό έγκλημα, για να τα λέμε πιο σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε και κάποιες εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι φωνές των ανθρώπων που δεν θέλουν, Μάκη μου, αυτή τη συναυλία αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε όμως και μια κίνηση οπισθοχώρησης αυτών των ανθρώπων. Και σαν μια γροθιά, τουλάχιστον να περάσουν το μήνυμα που θέλουν οι 57, για τις 50, για τα 57 ψυχές που χάθηκαν. Αυτό είναι το, ουσιαστικά το μήνυμα όλων των γονέων πια. Ας αφήσουν στην άκρη την αντιπαλότητα και ας πορευτούν όλοι μαζί, χωρίς κόκκινες γραμμές, για να περάσουν το μήνυμα που πρέπει. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Άλμα Λάτα. Κυρία Λάτα, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα σε όλη την παρέα σας. Καλημέρα. Θέλω να μας πείτε λίγο εσείς πώς παρακολουθήσατε έτσι αυτή την έντονη κουβέντα που άνοιξε δημόσια μεταξύ κάποιων εκ των γονέων. Είδαμε ένα εξώδικο το οποίο εστάλει από την κυρία Καριστιανού στον κύριο Πλακιά και τον αδερφό του. Ακούμε και άλλες έτσι, διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν δικαστικές κάποιοι από τους γονείς. Εσείς ποια είναι η δική σας γνώμη, ποια είναι για αυτή τη συναυλία, θα ήθελα να μας πείτε. Ευχαριστούμε που όλοι οι δημοσιογράφοι κρατάμε τα τέμπη ζωντανά σε όλα τα κανάλια, όμως έπρεπε για άλλους λόγους έπρεπε να μιλήσουμε για τα τέμπη. Θα τα πούμε μετά. Γιατί υπάρχουν τόσα προβλήματα ανάμεσά μας εμείς οι οικογένειες που βάζουμε κάτω στο τραπέζι, να μπορούμε να τα λύσουμε πριν να πάμε στα δικαστήρια, όπως να αναβαθμίζεται από πλημέλεια σε κακούργημα για κάποιους ανθρώπους, όπως τα προβλήματα που μας αφορούν άμεσα πριν να πάμε στα δικαστήρια, όπως με την κοπέλα που αγνοείται ακόμα και σκέφτομαι αυτήν τη μανούλα κάθε βράδυ δεν έχει μνήμα που να πάει να κλαίει το παιδί της, που να αφήσει ένα αρθοδέσμη, που μετά από την τραγωδία έγινε δεύτερο έγκλημα σε εμάς οι οικογένειες, που 47 φορτηγά παράνομα πήγαν σε ιδιωτικό χώρο και μαζί με τα κόμματα πήραν και ανθρώπινα μέλη, προσωπικά αντικείμενα, χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς να μας ενημερώσει κανείς. Και εμείς οι οικογένειες οι ίδιες προσπαθούσαμε να κάνουμε το detective, να βρούμε τη λύση. Να ασχολούμαστε με τα τρένα που ανεβαίνουν πάλι επιβάτες, φοιτητές και καίγονται μέσα στους δρόμους, μέσα στις γραμμές, που Ελένη Τρέν αφήσει αυτά τα τρένα ακόμα να κυκλοφορούν. Να φωνάζουμε να σταματούν αυτά τα τρένα θανάτου πριν να γίνουν όλα φωτοσύμμαση, αντικλείδια, τηλεδιοίκηση, που τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, ο φίλος σας, ο διπλανός σας να κυκλοφορεί με ασφάλεια μας αυτά τα τρένα. Αυτά είναι τα προβλήματά μας που βάζουμε στο τραπέζι εμείς οι οικογένειες και να μπορούμε όταν θα πάμε στα δικαστήρια να φωνάζουμε όλοι μαζί, όλος ο λαός, για να βρούμε μια λύση να μην γίνουν τα τέμπη ποτέ και πουθενά. Για τη συναυλία, πάντα να γίνουν τέτοιες συναυλίες πολλές κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα και παρόμοιες διαγνώσεις για να μείνει το μνήμα του παιδιού μας ζωντανά. Γιατί έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια τα τέμπη που πρέπει να ακουστούν. Κόντρα ανάμεσά μας, στην Μαρία μου και στην κύριο Φλακιά και άλλες συγγενείς, δεν υπήρχε και δεν θα υπάρχει ποτέ. Ήταν κάποιες στιγμές αδυναμίες που τα βάλαμε κάτω και τα βρήκαμε. Εμείς ήθελαν, κάποιες οικογένειες, ήθελαν σε αυτή τη συναυλία που ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες ότι πρόσφεραν δωρεάν να γίνει αυτή η συναυλία, γιατί νιώθαν σαν τα δικά τους παιδιά που χάσαμε. Και κάποιες οικογένειες ήθελαν να προσφέρουν 15 ευρώ το εισιτήριο. Εμείς διαφωνούσαμε όχι για τη συναυλία, διαφωνούσαμε για το εισιτήριο. Για αυτά τα λεφτά, τα 15 ευρώ που θα μαζευτούν,
πρέπει να έχει ένα κοινό λογαριασμό δημόσιο, να έχει ένα ταμείο, μια γραμματέα που να λέμε στον κόσμο ότι μας δέχτηκαν τόσα χρήματα και θα να πάνε να εκεί. Να χρησιμοποιούσε στο μέλλον μια την ευρωπαϊκή ένωση που θα πάμε. Θα βάλουμε λίγο στην παρέα μας, Νάνση μου, και τον κύριο Ψαρόπουλο που είναι κοντά μας. Κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Θα ήθελα πάνω σε αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε τώρα και καταλαβαίνω και τα δικά σας έτσι, τη δική σας αυτή τη στιγμή, τα δικά συναισθήματα ποια είναι, να μας πείτε τη δική σας άποψη. Γνωρίζουμε ότι και εσείς είστε ένας από τους ανθρώπους, τους συγγενείς, πατέρας ενός νέου κοριτσιού που το χάσατε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που τάσεστε κατά της συναυλίας αυτής. Τι είναι αυτό εσάς που σας κάνει να ταχθείτε κατά? Είναι το εισιτήριο, είναι η πρωτοβουλία, είναι ότι δεν ξέρετε πού θα πάνε τα χρήματα? Τι είναι αυτό? Παρόλο που δεν νομίζω ότι πλέον συνεισφέρουμε κάτι σε αυτή τη συζήτηση, και σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω το εξής. Δεν υπήρχε αντίρρηση στην διεξαγωγή της συναυλίας. Αντίδραση υπήρξε στην επιβολή εισιτηρίου. Και αυτή η αντίδραση προέκυψε επειδή ακριβώς και όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς πλην των συγγενών του σωματείου, του συλλόγου, το πληροφορηθήκαμε από τον τύπο για αυτή τη διεξαγωγή της συναυλίας. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο μας ευνηδίασε, κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις μία συναυλία με τέτοια εκδήλωση εξ ονόματος όλων των θυμάτων, στη μνήμη όλων των θυμάτων, και προς ενίσχυση όλων των οικογενειών των θυμάτων και να μην το γνωρίζουν 26 τουλάχιστον οικογένειες οι οποίες έχουν υπογράψει μια δήλωση. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτή τη δήλωση διότι δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα. Φάνηκε όμως ότι μέσα στις ημέρες και όπως εξελίχθηκε το θέμα ότι αυτές οι 26 οικογένειες των θυμάτων φάνηκαν ψύχρεμες, γιατί στο τέλος πολλοί από εσάς είπατε ότι ας γίνει συναυλία, να ενωθούν οι φωνές μας, οι φωνές όλου του κόσμου, να φτάσουν στον ουρανό, γιατί όλοι τον ίδιο πόνο έχουμε. Αλλά το θέμα λύθηκε όμως, αυτό είναι το θέμα, γιατί εξακολουθεί η συναυλία από ό,τι μαθαίνουμε, όντως θα γίνει με ένα αντίτιμο. Τα χρήματα που θα προκύψουν θα είναι ένα πολύ σεβαστό μεγάλο ποσό, το οποίο αυτό που συζητάγαμε και πριν, ξέρετε πού θα πάει, πόσο θα φυλαχτεί, πότε θα φυλαχτεί και τι θα γίνει. Και αν έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού, γιατί ήσταν και. Ιδέα δεν έχουμε. Δεν έχετε ιδέα. Οπότε κρεμεί αυτό το πράγμα για μια συναυλία που θα γίνει σε 4 μέρες. Και... δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε ιδέα πού θα πάνε τα χρήματα και κυρίως τι ενέργειες σκοπεύουν να κάνουν. Δεν έχουμε ιδέα. Εσείς έχετε και οικογενειακό δεσμό με την κυρία Καριστιανού. Αυτό που λέει και ο Μάκης, είστε οι γονείς της Μάρφης. Πλέον δεν είστε μαζί. Αλλά θα καταλάβαινε κάποιος ότι θα ήταν πιο εύκολη επικοινωνία μαζί της σε αυτή την περίοδο για εσάς. Δεν είναι εύκολο εσείς να έχετε κάποιες απαντήσεις ώστε να τις μεταφέρετε και στους υπόλοιπους γονείς? Γιατί, εγώ τις έχω εκφράσει τις απορίες μου και τις επιφυλάξεις μου ή τέλος πάντων την ενημέρωσή μου δημοσίως. Δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δεν λέμε εκεί. Ναι, γιατί... απολύτως καμία. Ναι, η πληροφορία γιατί που... κύριε Ψαρόπουλε όμως, γιατί έχετε προσπαθήσει, έχετε πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί καλός ή κακός... η πρώην σύζυγός σας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο... είναι μέσα στην καρδιά των εξελίξεων και των γεγονότων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά κατά του κυρίου Πλακιά με ένα εξώδικο και του αδερφού του. Είναι ο άνθρωπος που φαίνεται ότι ξέρει τα του συλλόγου. Είναι ο άνθρωπος που δίνει τις απαντήσεις που αφορούν στο σύλλογο. Και που ετοιμάζει και τις κινήσεις ευρωπαϊκά. Η κυρία Καριστιανού. Και ο οποίος Πλακιάς έχει κάνει και ένα βήμα πίσω, να πούμε έτσι. Δηλαδή έχει κατεβάσει την ανάρτηση. Αυτό, ακούστε, ο κύριος Πλακιάς αντέδρασε όπως αντέδρασε, με τον τρόπο που αντέδρασε και επίσης έκανε την επόμενη κίνηση ο κύριος Πλακιάς γιατί είχε αντιδράσει με τον αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι υπόλοιποι αντιδράσαμε πολύ πολιτισμένα και θέσαμε κάποια εύλογα ερωτήματα. Όταν κάποιος διοργανώνει, εμπνέεται και διοργανώνει κάποια εκδήλωση εξ ονόματος όλων των θυμάτων, καλό είναι να ενημερώνει πιο μπροστά για να ξέρουν τι γίνεται. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση, όχι μόνο εγώ. Εσείς προσπαθήσατε εσείς να πάρετε την πρωτοβουλία και να κάνετε ένα τηλεφώνημα. Να προσπαθήσω να κάνω τι, όταν βρίσκομαι προτελεσμένων γεγονότων, όπου θα γίνει μια συναυλία, τη μαθαίνω δια του τύπου. Εσείς να το θέσω διαφορετικά, αν και δεν μου αρέσει τώρα αυτό, γιατί θα προσωποποιηθεί και δεν έχω καμία διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά, αν είχα όποια σχέση και να είχα με την πρώην σύζυγο, θα έπαιρνα ένα τηλέφωνο και θα ενημέρωνα. Προσωπικά. Εγώ εσείς σας ρώτησα εγώ και έκανα.
εντελώς ανθρώπινα με την, με την κοινή λογική, έτσι σας έθεσα το ερώτημα. Όπως λογικά το λέτε κι εσείς, ότι δύο άνθρωποι που ενώνονται με τον ίδιο πόνο, ήταν μαζί κάποτε στη ζωή, ότι ήταν, είναι εύλογο πάντως, κάτι να σηκώσει αυτό ο ένας το τηλέφωνο και να πει τον άλλο. Θα σας πω κάτι. Και μόνο το γεγονός ότι εγώ δεν συμπράττω με την κυρία Καριστιανού, κάτι νομίζω ότι λέει. Και άλλο πράγμα και λέει. Δεν έχει να κάνει με την πρώτερο δύο μας. Με τα προσωπικές σας διαφωνίες κάποτε. Αυτό έχει λυθεί πριν από 13 χρόνια. Σωστός. Το λέω, πριν από 13 χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις, παύλα αντιρρήσεις, ως προς τις πράξεις του συλλόγου. Άρα, κύριε Ψαρόπουλε, γιατί από τη στιγμή που έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα, δεν βγαίνει κάποιος από αυτό το σύλλογο και να πει αυτός ο σύλλογος, αυτό είναι το καταστατικό του, αυτά τα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο, αυτά τα χρήματα που μάλλον θα πάρουμε, θα μαζευτούν από τη συναυλία, θα διατεθούν εκεί. Ο δικηγόρος που απευθυνθήκαμε στις Βρυξέλλες στο εξωτερικό για να λάβει την υπόθεση. Αυτό θέλουμε. Και να συλλέξει τα στοιχεία. Αυτή την ενημέρωση ζητάμε. Γιατί ακόμα όμως, ενώ υπάρχει τόσος ντόρος, τόσο για λάθος λόγο αυτό που λέει και η κυρία Λάτα, συζητάμε και έρχονται στην επιφάνεια αυτή τη στιγμή αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δεν έχει βγει κάποιος να το κάνει αυτό. Γιατί, κυρία Καριστιανού, είναι μια γυναίκα η οποία έχει, δηλαδή εμείς της τηλεφωνούμε, έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία, έχει βγει σε άλλες εκπομπές. Γιατί θεωρείτε ότι δεν δίνονται αυτές οι απαντήσεις και για τις δικές σας ψυχές? Αυτή την ερώτηση πρέπει να τη θέσετε στην κυρία Καριστιανού και στα άλλα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου. Γιατί δεν νομίζω να λαμβάνει μόνη της αποφάσεις η κυρία Καριστιανού, είναι και άλλα μέλη στο Συλλόγο. Συνεπώς, θα πρέπει κάποια στιγμή δημοσίως να λάβουν μια θέση. Κάποιος από το. Κιόλας. Βεβαίως, όχι μόνο η κυρία Καριστιανού. Δεν χρειάζεται η κυρία Καριστιανού να απαντήσει. Μπορεί να απαντήσει κάποιος άλλος από το Συλλόγο. Θα προκύψει στις 12 Οκτώβρη, μία μέρα μετά τη συναυλία. Θα τελειώσει, θα προκύψει. Θα πάνε εκεί 100.000 κόσμος, 50. Όσοι πάνε, θα μαζευτούν κάποια χρήματα. Ωραία. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Γιατί μαθαίνουμε ότι είναι sold out, είναι μιλάμε για 60.000 εισιτήρια. Είναι ερώτηση που την απευθύνουμε όχι μόνο σε εσάς, γιατί πού να ξέρετε, συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Όχι, εσείς δεν μπορείτε. Εσείς αλλά... ναι. Θα πάτε στην αυλία. Όχι, δεν θα πάω στην αυλία. Κυρία Εγώ θα σας δηλώσω ευθαρσός. Mm-hmm. Εγώ τιμώ τη μνήμη της πολυαγαπημένης μου κόρης και των υπολείπων θυμάτων κάθε μέρα με τον αγώνα που δίνω δικαστικός. Κάθε μέρα. Κυρία Λάτα, εσείς να πρέπει να μας αποσχολεί το δικαστικό αγώνα που κάνουμε όλοι εμείς τις συγγενείς, που να πάμε όλοι, να είναι όλα διαφάνεια πριν να πάμε εκεί, που υπάρχουν τόσα προβλήματα που μας αφορούν και όχι αν θα πάμε εμείς στη συναυλία, αν τα χρήματα πρέπει να, η κυρία Καριστιανού πρέπει να δημοσιεύσει ένα αριθμό λογαριασμό με διαφάνεια, να μην είναι κάτω από το χαλί και να μπουν αυτά τα χρήματα μαζέστηκαν τόσα και να πάνε για αυτό το σκοπό. Και βεβαίως. Ακριβώς για το κάτω από το χαλί που είπατε, γι' αυτό ρωτάμε, γιατί αυτά είναι χρήματα τα οποία μπορεί να, αυτό λένε όλοι, μπορεί να χρειαστεί να ξοδευτούν σε 5 χρόνια, σε 10, σε 2. Όποτε τελειώσει. Μπορεί και ποτέ. Μπορεί ποτέ. Μπορεί και ποτέ. Επίσης δεν είπατε αν θα πάτε, κυρία Λάτα, εσείς ή όχι. Παίζει ρόλο αν οικογένεια. Εγώ, αν ήταν δωρεάν τα εισιτήρια που επιμένω δεν πάντα. Δεν θα είναι δωρεάν. Θα πήγαινα. Άρα δεν θα πάτε. Γιατί δεν θα είναι δωρεάν. Δεν θα πήγαινα εκεί, δεν θα άφηνε κανέναν μπροστά να πληρώσει εισιτήριο για να μπει να ακούσει τα τραγούδια. Άρα γιατί γίνεται αυτή η συναυλία? Να πω λίγο κάτι. Είναι σημαντικό. Των οικογενειών εκτός συλλόγου. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Στην ουσία, η συγκεκριμένη συναυλία δεν γίνεται. Η κυρία Καριστιανού δεν έκανε πίσω σε τίποτα. Συνεχίζει, κάνει τη συναυλία ο σύλλογος. Να μην το προσωποποιούμε αυτό που λέει ο σύλλογος. Ο έχει δίκιο. Ναι, να λέμε ο σύλλογος όμως δεν έκανε πίσω σε τίποτα. Συνεχίζεται, γίνεται η συναυλία, είναι sold out, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Ναι. Δεν ξέρει ο κόσμος τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα. Θεωρώ ότι μέχρι τη συναυλία όμως πρέπει να δοθούν αυτές οι απαντήσεις στον κόσμο αυτό για λέμε. Να ξέρουν. Ναι, η αφίσα άλλαξε. Και όχι, κύριε Ψαρόπουλε, πείτε μου και κάτι έτσι, αν έχετε την καλοσύνη. Εσείς συμφωνείτε με τις κινήσεις που γίνονται στο εξωτερικό από τα μέλη του Συλλόγου για την δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων? Με κάποιες κινήσεις συμφωνώ. Με κάποιες τις αγνώ. Όταν λέω τις αγνώ, εννοώ δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να ασκήσω κριτική σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Ειδικά σε αυτό που πρόκειται να συμβεί. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Αν ενημερωθώ από αρμοδίους, να το πούμε έτσι, από το Σύλλογο, από τους νομικούς συμβούλους που ενδεχομένως πλαισιώνουν το Σύλλογο,
θα μπορέσω να εκφέρω άποψη και μπορεί να συμπράξω κιόλας. Κύριε Ψαρόπουλε, εσάς προσωπικά και την κυρία Λέτα θέλω να ρωτήσω, το ήθελα και πριν. Σας προσέγγισε αυτός ο σύλλογος να σας ζητήσει να γίνετε μέλος του? Εμείς πάντα είμαστε μια οικογένεια. Ποιοι? Και είμαστε μέσα στο σύλλογο και έξω από το σύλλογο μας αφορούν τα ίδια προβλήματα. Τα ίδια, έχουμε το ίδιο στόχο, να βάλουμε φυλακή όσο θέλει για τη δολοφονία των 57 φοιτητές που πήγαν τόσο άδικα. Οπότε γιατί δεν γίνατε μέρος του συλλόγου αφού είστε μια οικογένεια? Στην αρχή όλοι μια οικογένεια είμαστε. Στην αρχή. Μέχρι που κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν χωριστή σύλλογο και εμείς μείναμε από έξω, εμείς οι υπόλοιποι. Άρα, γι' αυτό Άρα δεν σας πρότεινε κάποιος να μπείτε στο σύλλογο? Κάνουμε τα ίδια πράγματα για να πάμε πιο μπροστά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα πρότασης του συλλόγου. Κύριε Ψαρόπουλε, δεν ξέρω, συμφωνείτε. Πού αυτός ο διχασμός που έρχεται εκεί με βάση το σύλλογο, πού έχει βάση? Γιατί, δηλαδή, μερικοί μπήκαν στο σύλλογο, μερικοί δεν μπήκαν. Ενώ εσείς μοιράζεστε αυτόν τον πόνο. Έπρεπε εξ αρχής τα πρώτα 57 μέλη του συλλόγου να είναι αυτά. Κανείς δεν υποχρεωτεί να μπει μέσα στο σύλλογο. Ωστόσο να πω κάτι. Ναι. Ωστόσο να πω κάτι. Μας ενώνει ένας κοινός πόνος. Αυτό είναι δεδομένο. Και θα δώσουμε κοινό αγώνα. Αρκεί να μην κάνουμε με ενέργειες. Μεμονωμένες. Μεμονωμένες. Κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως βλάπτουν αυτό το κοινό αγώνα σε όλα τα επίπεδα. Καταλαβαίνω ότι εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν πάρει επώμου τον αγώνα για τη δικαίωση, δεν ενημερώνουν τους υπόλοιπους γονείς, ώστε και εκείνοι να συμπράξουν ή να ξέρουν πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Και αυτό φέρνει μία ένταση. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Αυτό ισχύει. Αυτό. Έχει να κάνει πάντα για τις κινήσεις πριν να γίνονται. Κατανοητό. Να ρωτήσω, εγώ πάντως θα προβληματιζόμουν ιδιαίτερα, συγγνώμη, ναι, θα προβληματιζόμουν ιδιαίτερα πως μετά από 18 μήνες ζωής ένας σύλλογος δεν κατόρθωσε να προσελκύσει, αν όχι όλες τις οικογένειες, τη στηρητική πλειοψηφία των οικογενειών και έχουν παραμείνει λίγες οικογένειες. Εγώ προσωπικά θα... αν ήμουν μέλος του συλλόγου, θα προβληματιζόμουν έντονα. Κάτι μάλλον δεν κάνω σωστά. Να ρωτήσω κάτι. Με αυτή την αφορμή, έστω αυτής της συναυλίας, έχετε καθίσει σε ένα τραπέζι κάποια μέλη από το σύλλογο αυτό και κάποιοι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι από εσάς, για να πούν ότι εμείς θέλουμε αυτά και εσείς θέλετε αυτά. Πάμε να τα βρούμε, γιατί και αυτό που γίνεται σε σχέση με αυτό το τραγικό που συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι μας προκαλεί όλους. Όλοι άβολα αισθανόμαστε στην εικόνα του. Ούτε ο δικό σα πόνο, ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να το βάλουμε στο μυαλό μα. Να σα πω κάτι. Ναι, κύριε Ψαρόπουλε, και αμέσω μετά θα σα πω. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, για παράδειγμα, ένα κομβικό σημείο το οποίο αναγκάζομαι τώρα να το πω και θα το πω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένα κομβικό σημείο διαφωνία πολλών οικογενειών με αυτά που πρεσβεύει ο σύλλογο είναι η απαξίωση τη ελληνική δικαιοσύνη. Το αφήγημα ότι δεν πρόκειται να βρούμε το δίκαιο μας στην Ελλάδα, μην ασχολείστε με τα ελληνικά δικαστήρια, θα σώσουμε εμείς την υπόθεση στην Ευρώπη. Αυτό είναι λάθος. Το έχουμε μεταφέρει άπειρες φορές στα μέλη του συλλόγου, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δεν μπορείς να απαξιώνεις μια διαδικασία στην οποία συμμετέχεις και δεν συμμετέχεις και ξέρουν πολύ καλά σε ποιους απευθύνομαι αυτό που είπα πριν από λίγο. Συνεπώς, ο αγώνας είναι πολυεπίπεδος. Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την πλευρά του συλλόγου. Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε συλλήβδη όλους τους δικαστές, όλη τη δικαιοσύνη, τα δεδομένα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα. Είναι ένας αγώνας μακροχρόνιος, το γνωρίζουν και τα μέλη του συλλόγου και δίνεται καθημερινά μεγάλη μάχη προσπάθεια προκειμένου να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλα τα πρόσωπα. Σωστά. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμαχόμαστε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τόσοι άλλοι, όχι μόνο εγώ, και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολλοί συγγενείς. Έχετε τεράστιο δίκιο. Είναι απολύτως λογικό. Αυτό είναι προσβλητικό. Το λέω ευθέως. Είναι προσβλητικό. Δηλαδή τι κάνουμε, απαξιώνουμε όλη την προσπάθεια επί 18 μήνες των υπολείπων και λέμε εγώ θα σώσω
την ιστορία των τεμπών. Από πού και σπου. Και νομικά δεν στέκει κιόλας, κύριε Ψαροπούλη. Έτσι δεν είναι το ίδιο. Τα εσωτερικά ενδικά μέσα και μετά να πάμε στην. Θα πρότεινα κιόλας. Επιτρέψτε μου, θα πρότεινα κιόλας το εξής. Εάν δεν θέλουν, αν πιστεύουν ότι είναι άδικος σκόπος η ενασχόληση με την ελληνική δικαιοσύνη εντός Ελλάδος, ας ασχοληθούν λοιπόν τα μέλη του συλλόγου με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ας αφήσουν τους υπόλοιπους εμάς να ασχοληθούμε με τα εγχώρια δικαστήρια. Αυτό θα έδειχνε και μία ομόνοια και μία ενότητα. Μπράβο. Και έναν ακριβώς αγώνα που δίνεται πολυεπίπεδο αγώνα φυσικά, αλλά με τον ίδιο στόχο και κερδίζεται και γίνεται και οικονομία χρόνου. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό αυτό που λέω. Δεν λέω κάτι παράλογο. Δεν είναι από μια μέρα στην άλλη. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Άλλωστε από την άλλη. Όμως είναι δύσκολο αυτό στα ελληνικά δικαστήρια. Θα πάρει πολλά χρόνια. Βέβαια, από τους πρώτους μήνες είδαμε, για παράδειγμα, την κυρία Καριστιανού να απευθύνεται στις Βρυξέλλες. Βεβαίως. Δηλαδή, από τους πρώτους μήνες, αυτό που λέτε. Καλά έκανε. Ναι, αλλά έδωσε αυτή την ευρωπαϊκή χρειά παρακάπτοντας αυτό που λέτε ακριβώς. Ότι εκεί θα τα βρούμε το δίκαιο μας. Εδώ όχι. Αυτό ακριβώς που είπατε. Λοιπόν. Ναι. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Λάτα πάρα πολύ.